γενικά για μένα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν χωρίς εκείνη θα μεγάλο. Δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Και έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εύχομαι καλό παράδεισο πραγματικά. Είναι να βρεθεί με τον πατέρα μου, να λένε ανέκδοτα όταν βρίσκεται κάτι καλό κάτω στους δικούς τους και να περνά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι ένα μεγάλο σοκ από ένα που πήραμε όλοι από έναν άνθρωπό μας που δεν περίμενε κανείς ποτέ. Ό,τι θα έγινε τόσο γρήγορα, δεν ήμασταν ειδοποιημένοι από κάποια αρρώστια. Το θέμα είναι ότι έχουμε, αισθανόμαστε πάρα πολύ φτωχή πια την οικογένεια που έχει απομείνει της γενιάς. Και αυτό που μας ανακουφίζει, αυτό το υπέροχο πλάσμα, το τόσο καλόψυχο, τόσο βοτικό, το ήταν καθαρό πλάσμα, έδινε την ψυχή της, την καρδιά της. Φίλοι, συντρέφτα, ζεστός άνθρωπος, διελόδης, αλλά καθαρός. Ήταν στην καρδιά όλων μας, ήταν το κοριτσάκι μας. Αυτό που μας ανακουφίζει είναι ότι κοιμήθηκε, δεν πρόλαβε ούτε να φοβηθεί ούτε να παραχθεί και έφυγε μέσα σε ένα όνειρο που της άξιζε. Ο τεχνικός κόσμος όντως είναι φτωχότερος, όπως και η Ελλάδα είναι φτωχότερη και η εντιμότητα είναι φτωχότερη, γιατί η ζωή σας εκτός από η ζωή σας όλων των Ελλήνων, θα το πούμε έτσι, έδωσε με την παρουσία της, με το ταλέντο της, με την ομορφιά της μια απαστράπουσα εικόνα του σωστού καλλιτέχνη και του σωστού ανθρώπου. Πάντοτε ήταν έντιμη, σωστή και ελπίδα στους φίλους της. Ευτύχησε να έχει καλά παιδιά, ένα σπουδαίο άντρα και την αποδοχή όλων των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν αγαπάνε μόνο την τέχνη τους, αλλά μέσω της μορφής της, μέσω της προσωπικότητάς της, της απαστράπτουσας προσωπικότητάς της, έχουν δει πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι. Γι' αυτό η ζωή σας δεν έφυγε, η ζωή σας είναι εδώ. Η ζωή σας μας θα υπάρχει πάντα. Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια μεγάλη προσωπικότητα, μια λαμπερή πρωταγωνίστρια. Η ζωή δεν ήταν μόνο σπουδαία για αυτό που ξέρουμε από αυτήν. Ήταν πιο σπουδαία για όλα αυτά που δεν ξέρουμε. Για όλο τον υπόλοιπο βίο της. Για όλη τη βοήθεια που πρόσφερε στους συνανθρώπους της. Για όλα αυτά που έκανε μυστικά και αθόρυβα. Καλό της ταξίδι. Λαμπερή γυναίκα, η πανέμορφη γυναίκα και η άξια γυναίκα ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής της, μας άφησε το άγαλμά της και αυτή τώρα πετάει ελεύθερα στη χώρα των μακάρων.